και κερδίζει τώρα η Δόξα και πάει να βγει στην κόντρα με τον Τρούγιτς. Τρούγιτς κρατάει μπάλα, συγκλίνει, ψάχνει χώρο για το σουτ, το δοκιμάζει στην αγκαλιά του Ιβουσιτς. Απ' τους Αλάμοβ για μπαλακάρι, βουμάσει. Το σουτ που έγινε συγκλειστή γωνία, η επέμβαση από τον Αντωνίου, αυτή είναι η πρώτη καλή φάση για την ομάδα της Πάφου στο 17. Ο Άγγλος ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Την μπάλα θα περάσει ο Σαντί, 1-0. Μένει κάτω η σημαία, τώρα θα την σηκώσει ο βοηθός και ακυρώνεται τον γκολ. Για να δούμε ξανά την φάση. Βεβαίως είναι εκτεθειμένος εδώ ο Σαντίκ. Και νομίζω σωστά. Ξανά για Σαντίκ. Ωραία κίνηση από τον Αλσεούς. Περνάει από τον Πέπε. Ο Αλσεούς βγάζει εξαιρετική μπαγιά για τον Βελκόφσκι. Το σούτ του Βελκόφσκι. Επέμβαση από τον Ιβουσιτς. Ο οποίος πήρε την μπαγιά από τον Αλσεούς. Εξαιρετική μπαγιά. Έχουμε άλλη μια κίτρινη κάρτα. Κόκκινη. Είναι στο Μάριο Δημητρίου, Μαρίνα. Ναι, ναι, στο Μάριο Δημητρίου, ναι. Κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη στο Μάριο Δημητρίου, ο οποίος αποβάλλεται από τον πάγκο. Περάσει μπάλα, οι κόντρες, συμπαγιά για τον Νικόγο, ευκαιρία εδώ, η επέμβαση του Αντωνίου σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Πάφο. Μπότσκα, η εκτελεί απευθείας, καλό σου, την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αντωνίου στο 62 για την άμυνα της Πάφου, η οποία βγαίνει τώρα μπροστά με τον Αμπτουσαλάμοφ. Αμπτουσαλάμοφ στην περιοχή ανοίγει πολύ την μπάλα. Βίντα, έγινε λάθος από τον Κολντάρ, κερδίζει ο Τρούγιτς, ο οποίος βγαίνει στην κόντρα, δεν έχει πολλά στηρίγματα. Θα πατήσει την μπάλα για τον Βελκόφσκι στην περιοχή. Βελκόφσκι το σουτ στα δίκτυα. 1-0 η Δόξα. Στο 67 από το λάθος του Κολντάρ. Εδώ η φάση πώς ξεκίνησε, καλύτερα πώς κατέληξε, γιατί στο ξεκίνημα ο Κολντάρ έκανε το λάθος. Ο Τρούγιτς έβγαλε για τον Βελκόφσκι, ο οποίος κατάφερε να ξεβήγει από το μαρκάρισμα του Τάνκοβιτς με πολύ ωραία τρίπλα. Κοιτάξτε εδώ, με το αριστερό φέρνει την μπάλα στο δεξί, οπλίζει, τελειώνει στην γωνία της εστίας του Ιβουσιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ, και 1-0 η Δόξα απέναντι στην Πάφο. Μπότσκα η εκτελεί στην αγκαλιά του Αντωνίου. Εδώ και μερικά λεπτά στην αντίπαλη περιοχή. Νέο γεμισμά. Η Κόκο κατεβάζει, ανοίγει την μπάλα πολύ. Η Κόκο το σούτ έξω. Καλή στιγμή για την Πάφο μετά από ώρα. Στο 86.